Όπα, όπα, κάτι βρέχει. Βρέχει μετεωρίτες. Βρέχει μετεωρίτες. Κάνει πιπ πιπ. Κοντεύει να ψοφήσει το τέτοιο μου. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο ARK GAIA 2. Καλησπέρα σε όλους. Ακόμα ένα επεισόδιο σήμερα, όπου όπως σας είπα και χθες, σήμερα θα κάνουμε mutations με το DodoRex το καλό, το κοκαλιάρι, το Decaying. Θα κάνουμε παιδάκια, είχαμε κάνει ένα κλόνο εχθές, οπότε έχουμε δύο τέτοια σήμερα και θα κάνουμε παιδάκια. Όπως βλέπετε δεν έχουν γένος, ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό, τίποτα, οπότε θέλει μια έξτρα διαδικασία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό εδώ είναι, ναι, θα βγάλουμε το saddle και θα το βάλουμε στο τελικό μωρό όταν θα γεννηθεί. Οπότε, χωρίς saddle αυτό εδώ. Εδώ μέσα είναι άδειο, θα σηκώνουμε τα παιδιά εδώ. Και λοιπόν, βάζουμε και αυτό εδώ. Και λοιπόν, θα τραβήξουμε 2000 element και στο τέλος θα δούμε πόσα θα μας έχουν περισσέψει. Οπότε θα δούμε και πόσα θα έχουμε εξοδέψει συνολικά για όλη τη διαδικασία. Κυρίως μας ενδιαφέρει το melee damage να τερματίσουμε. Το health 600.000 είναι ήδη πάρα πολύ, αλλά ό,τι mutations πάρουμε στο health θα το κρατήσουμε. Τα υπόλοιπα στατιστικά δεν μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε μόνο το melee damage να ανεβάσουμε. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μέχρι 100 παλμούς που δίνει συν 200 πόντους. Άρα το 34 μπορούμε με μία να το πάμε 234, αλλά αυτό το συν 200 μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε στατιστικό, οπότε έχουμε ένα στα 7. Λοιπόν, πατήσα εδώ το κουμπάκι που λέγε Start Breeding και τώρα πατάω Prepare for Breeding και τώρα λέω Start Breeding, ό,τι κουμπί έχει εκεί το πατάτε τέλος πάντων και σας δείχνει εδώ τα δύο ζώα. Είναι και τα δύο ίδια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά έτσι όπως είναι, γιατί αν πατήσουμε θα μας πει ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα αρσενικό. Οπότε επιλέγουμε αυτό και το κάνουμε αρσενικό. Η αλλαγή αυτή θα κοστίσει ένα element. Μετά αυτό εδώ το κάνουμε θηλυκό και αυτή η αλλαγή θα κοστίσει επίσης ένα element. Επίσης έτσι όπως είναι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί έτσι τα έχει φτιάξει αυτός που έχει κάνει το mod και μπορούμε εμείς πατώντας εδώ και εδώ να ενεργοποιήσουμε το breeding ώστε να μπορούν να κάνουν παιδιά. Και αυτό κοστίζει ένα element, οπότε δύο element το κάθε ένα. Μετά, εδώ μόνο στα θηλυκά, επιλέγουμε πόσους παλμούς mutation μπορούμε να κάνουμε. Έχω βάλει όριο στο server 100, δηλαδή άμα πάω να βάλω 101, μου γράφει 100. Δεν μπορώ να γράψω κάτι παραπάνω, μέχρι 100 πάει. Οπότε 4 που ήταν συν 100, 104 element θα ξοδέψουμε για αυτή εδώ την αλλαγή που θα κάνουμε. Επίσης έχει ήδη φάει ένα element μόνο και μόνο που λειτουργεί το μηχάνημα, οπότε γενικά πρέπει να κάνουμε γρήγορα γιατί τρώει αυτό όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, start breeding. Μπορούμε να κάνουμε view breeding και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία, όπου σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουν να κάνουν παιδάκια. Κάτω λέει το αρσενικό ότι κοστίζει 2 element και επάνω λέει όλα τα θηλυκά. Εδώ στη λίστα έχουμε μόνο ένα θηλυκό, 102 element θα μας πάρει το θηλυκό. Δεν τα έχει πάρει ακόμα, μόλις γίνει γένα, τώρα κάνουν mating αυτά τα δύο, μόλις γίνει γένα θα τα πάρει τα element από εδώ πίσω και θα κάνει μετά cooldown για την επόμενη γένα. Να το, έβγαλε ένα αυγουλάκι, μας αφαίρεσε τα element και τώρα άμα περιμένουμε λιγάκι ακόμα θα μας γράψει εδώ cooldown ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα περιμένουμε για άλλη γένα. Λοιπόν, θα περιμένουμε για άλλη γένα γιατί πήρε mutation στο βάρος. Πήρε mutation στο βάρος και πήγε 2.28. Μπορούμε να το δούμε από το αυγό, δεν χρειάζεται να γεννηθεί το μωρό για να το δούμε. Οπότε, να το, περιμένουμε εδώ το recovering και πάμε να δούμε την επόμενη γέννα τι θα μας τύχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρόλο που ακόμα έχει κολλήσει το recovering, εγώ είδα ότι έβγαλε δεύτερο αυγό και πήραμε στο food. Ωραία, θα είναι πολύ φαγανό αυτό το παιδάκι. Δεν μας κάνει το food. Θέλουμε melee damage, οπότε δεν πειράζουμε τίποτα. Το αφήνουμε έτσι όπως είναι και περιμένουμε την επόμενη γέννα. Λοιπόν, εδώ είναι και το τρίτο αυγουλάκι μας για να δούμε oxygen. Καλά πάμε, πάμε πολύ καλά. Έχουμε πάρει ένα μιωτέσιο στο βάρος, ένα στο φαγητό και ένα στο oxygen. Πάμε να πάρουμε τώρα στην ταχύτητα. Λοιπόν, εδώ είναι και το επόμενο αυγό. Για να δούμε. Πάλι βάρος. Οκ. Δεν μας θέλει καθόλου. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε και το επόμενο αυγό. Εδώ είναι και το επόμενο αυγό. Τελικά εδώ δεν δείχνει κάτι άλλο. Μόνο το cooldown και το recovering δείχνει. Οπότε μπορούμε να το έχουμε μόνο με κλειστό αυτό. Λοιπόν, για να δούμε. Melee damage. Άμα βγάλουμε αυτά σταματάει αναγκαστικά, γιατί πώς θα κάνει breeding χωρίς ζώα. Πήραμε melee damage. Λοιπόν, το ρίχνουμε εδώ πέρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσό αυγουλάκι. Το οποίο αυτό αυγουλάκι, κάτι πάτησα, είναι του S+, παιδιά. Είναι του S+ αυγουλάκι και έχουν πάρει το μοντέλο του Hesperonis Golden Egg. Πολύ όμορφο. Ναι, είναι modded αυγό, δεν είναι... Ουσιαστικά όλα τα μωρά που γεννάς από εδώ βγάζουν αυτό το αυγό, γιατί έτσι είναι το mod. Λοιπόν, 2.34 στο melee damage, αυτό εδώ. Και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνω τώρα. Θα βγάλω όλα αυτά. Θα βάλω αυτό και αυτά τα δύο. Θα μπορούσα να σημειώσω ότι αυτό έχει damage 2.34. Θα μπορούσα να το σημειώσω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να το... αυτά εδώ γεννιούνται κατευθείαν μεγάλα. Ναι, αν το ζώο που κάνετε γέννα μπορεί να υπάρξει σαν μωρό, θα είναι μωρό και θα πρέπει να το βγάλετε από την μπάλα για να μεγαλώσει. Αλλά τώρα αυτό, επειδή δεν γίνεται γέννες, ουσιαστικά είναι ούτως ή άλλως, βγαίνει κατευθείαν μεγάλο. Λοιπόν, αυτό έχει damage 2.34, οπότε το γράφουμε εδώ. Damage 2.34. Πολύ ωραία, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Δεν ξέρω αν έχει σημασία η σειρά. Και έχουμε εξοδέψει μπόλικο πράγμα από element. Λοιπόν, prepare dinos. Από την αρχή τώρα, έτσι, start breeding. Και θα βάλουμε αρσενικό αυτό εδώ και θηλυκά τα άλλα δύο. Θα βάλουμε και σε όλα τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά και θα βγάλω αυγά χωρίς να κάνω παλμούς με κατοστάρια mutations. Θέλω έτσι σκέτο και ο λόγος είναι ότι θέλω να βγάλω ένα δεύτερο ζώο που να έχει 2.34 στο melee damage, ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες μετά για να πάρουμε mutation. Γιατί τώρα άμα βάλω πάλι παλμό μπορεί να μου πάρει 200 σε ένα από αυτά τα δύο στατιστικά, οπότε να πάει πάλι 2.34 δεν έχει νόημα να χαλάσουμε 100 element γι' αυτό. Πάμε με μια απλή φυσιολογική γέννα να βγάλουμε ένα ίδιο με το πρώτο. Και εξοδεύουμε μόνο 6 element με αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, δεν πήρε τίποτα. Βασικά το damage που θέλουμε δεν το πήρε. Το πήρε! 2.34. Νομίζω ότι θα το δείχνει με διαφορετικό χρώμα. Οκ, αυτό δεν το πήρε, είναι 34 μόνο. Αυτό εδώ όμως είναι 2.34 και μας κάνει. Λοιπόν, βγάζουμε τα δύο θηλυκά. Επίσης η αλλαγή γένος που κάνετε είναι προσωρινή μόνο για εδώ μέσα. Άμα βγάλετε το ζώο, μετά χάνει την αλλαγή αυτή και πρέπει, ουσιαστικά η αλλαγή γίνεται κάθε φορά. Πού είναι, αυτό εδώ είναι 2.34. Το ρίχνουμε κάτω. Περιμένουμε λίγη ώρα να γεννηθεί. Έχουμε ρυθμίσει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Options, automation, όχι, συγγνώμη, να σας δείξω πολλά για όσους δεν ξέρουν. Options, newborn auto trap. Τσεκάρουμε αυτό το πρώτο κουτάκι και βάζουμε μέσα του άδειες μπάλες για να μπορέσει να πάρει το παιδί. Να το μάζεψε, εδώ είναι. Όλα καλά, όλα καλά, θα μας πάνε. Λοιπόν, 2.34 στο melee damage. Το σημειώνουμε για να μην μπερδευτούμε. Options, εδώ. Damage 2.34, το βάζουμε σε μπάλα εδώ μέσα. Οπότε έχουμε τώρα δύο ίδια, ακριβώς ίδια level 4.25 και τα δύο, 2.34 melee damage και τα δύο. Οπότε ξεκινάμε πάλι την πρώτη διαδικασία. Τα κουμπάκια εδώ κάτω είναι αν έχεις πολλά ζώα και βαριέσαι να τα πατήσεις ένα-ένα ξεχωριστά, πατάς εδώ και σου τα τσεκάρει όλα. Πατάς εδώ, τα κάνει όλα θηλυκά. Το πρώτο το θέλουμε, αναγκαστικά θέλουμε ένα αρσενικό. Και βάζουμε και 100 παλμούς. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε... Όχι, δεν θέλουμε 100 παλμούς. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Περίμενε. Close. Συγγνώμη. Είναι 2.34. Το μέγιστο που μπορούμε να το πάμε είναι 2.54. 2.54. Οπότε 2.54 μείον 2.34 είναι 20. Κάθε παλμός δίνει 2, οπότε θέλουμε 10 παλμούς για να το τερματίσουμε. Θα το κάνω έτσι. Θα το κάνω με 10 παλμούς. Μισό λεπτάκι. Male, female. 10. Οπότε κάνουμε και οικονομία και έχουμε ακριβώς όσα θέλουμε. Διότι αν βάλουμε παραπάνω θα φάει παραπάνω element, αλλά πάλι μέχρι τόσο μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, οπότε τσάπα θα πάνε τα υπόλοιπα element. Βέβαια μπορεί να πάρεις οποιοδήποτε άλλο στατιστικό που δεν μας κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον έτσι είναι πολύ πιο φτηνό αυτή τη στιγμή τώρα να τερματίσουμε το melee damage. Αν πάρεις το health θα πάει 40. Δεν μας πειράζει, του κάνουμε και ένα εκατοστάρι μετά και πάει 240 και μπορούμε και να το αφήσουμε εκεί. Μπορούμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα λίγα για να πάει 2.54 και αυτό. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο αυγό. Τα υπόλοιπα αυγά δεν τα θέλουμε. Βέβαια το weight ίσως θα μπορούσα να το κρατήσω έτσι χωρίς λόγο. Το oxygen σίγουρα δεν το θέλουμε. Κοίτα να δεις. Θα μπορούσα να τα γεννήσω και αυτά και απλά να κάνω συνδυασμούς με ένα ζώο που θα έχει τούμπανα όλα του τα στατιστικά. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα, αλλά θα μπορούσα να το κάνω. Αυτό εδώ δεν έχει πάρει τίποτα πουθενά. Α, έβγαλα αυγουλάκι. Για να δούμε. Λοιπόν, πήρε την ταχύτητα. Δεν τη θέλουμε την ταχύτητα. Ειδικά με 47 που πήγε δεν μας κάνει κάτι. Θα τα φυλάξω εγώ τα αυγουλάκια. Μπορώ άμα ένα αυγό δεν το θέλουμε. Πατάμε ε, μας ρωτάει, είμαστε σίγουροι και το τρώμε, καλή μας όρεξη και φεύγει το αυγό. Αλλά ίσως να τα γεννήσω και να κάνω συνδυασμούς για να βγάλω ένα τούμπανο έτσι με πολλά στατιστικά χωρίς λόγο. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο αυγουλάκι να δούμε αν θα τερματίσουμε το melee damage. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο ένα αυγουλάκι για να δούμε. Πήραμε health. Οκ. Πήραμε health. Θα το γεννήσω το health να υπάρχει. Δεν θα το κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όπα. Καλά στραβουμάρα. Αυτό τώρα το παρατήρησα έτσι. Δεν το είχα δει καθόλου. Είδα κάτι έτσι που γύρναγε αλλά δεν είχα δει. Λοιπόν, σου δείχνει σε ολόγραμμα το ζώο που κάνεις γέννα και γυρνάει γύρω γύρω. Και επειδή το DodoRex αυτό είναι τεράστιο. Ναι. Το δείχνει και τεράστιο εδώ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τα Wyvern που είχα κάνει ήταν ένα μικρούλι εδώ κάτω και γύρναγε, αλλά αυτό εδώ είναι τεράστιο. Και τι άλλο λέει εδώ, mating 0, recovering 1. Οκ. Και περιμένουμε ουσιαστικά την επόμενη γέννα. Εδώ πέρα έχουμε αυτό με health 40, μπορούμε να το σημειώσουμε και να ξεκινήσουμε από το 40 μετά και όχι από το 20. Εδώ πέρα, health 40. Ωραία, καταπληκτικό. Και για να δούμε τώρα αν έχει κάνει κάτι. Επίσης εδώ πέρα λέει View Breeding Progress. Α, μπορείς να δεις κατευθείαν. Mating κάνουμε τώρα. Μπορείς να δεις κατευθείαν το Mating Progress χωρίς να μπεις καν στο Inventory. Πολύ ωραίο. Και περιμένουμε το επόμενο αυγουλάκι. Να το επόμενο αυγουλάκι. Άλλο ένα health. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό για να έχουμε ένα τέρι να κάνουμε με το άλλο. Οπότε θα το γεννήσουμε και αυτό. Και θα βάλουμε ουσιαστικά μετά τα δύο σαραντάρια health να κάνουν μεταξύ τους. Μήπως και πάρουμε mutation και άλλο στο health να το πάμε 240. Αλλά για την ώρα θέλουμε ή πάμε να πάμε 254 το melee damage. Λοιπόν, βγήκε άλλο ένα αυγουλάκι. Ταχύτητα. Μπούρδες. Το τρώμε, καλή μας όρεξη και περιμένουμε το επόμενο. Έριξα όλα τα άλλα αυγά κάτω για να γεννηθούν έτσι να μην τα έχω πάνω μου σαν αυγά και μπερδευόμαστε. Και περιμένουμε τώρα το επόμενο αυγουλάκι, το οποίο δεν θα αργήσει γιατί έχει περάσει αρκετή ώρα. Για να δούμε και το επόμενο αυγουλάκι μας. Στάμινα. Το ξέρετε ότι μπορούμε να ονομάσουμε τα μωρά και από εδώ πέρα, από την μπάλα. Αυτό ας πούμε food 223. Πατάμε εδώ στο additional options food 2.23 και το αλλάζουμε το όνομα κατευθείαν από εδώ. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε πάλι για να το αλλάξουμε όνομα. Weight 2.28. Weight 2.28. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. χωρίς να χρειάζεται αυτά. Εδώ βγήκανε δίδυμα, by the way, τα 228 weight. 228 είπα, ναι, 288 δεν υπάρχει. Ωραία. Έβγαλε τίποτα εδώ? Α, έβγαλε κάτι. Έβγαλε ταχύτητα, ωραία. Έβγαλε ταχύτητα. Αυτό εδώ ήταν στάμινα. Το στάμινα θα το φυλάξουμε. Ταχύτητα δεν θέλουμε, ειδικά 20 πόντους μόνο. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα αυγουλάκι. Health 40 πάλι. Οκ. Τουλάχιστον τώρα ξοδεύουμε λιγότερο έλεγχο. Ξοδεύουμε 20 σε κάθε 10. Πόσο ξοδεύουμε? Νομίζω, ναι, 12 και 2, 14 elements ξοδεύουμε, οπότε μας έρχεται λίγο πιο φτηνά. Έχουμε ξοδέψει βέβαια 627 περίπου element, ναι, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ έχω υπολογίσει να ξοδέψω 2.000 και νομίζω τελικά θα μας βγει και λιγότερα. Άλλο ένα αυγουλάκι, speed. Speed, να, οκ, καλή μας όρεξη. Επόμενο αυγουλάκι, και αυτό ταχύτητα. Και αυτό τα... Τι θα γίνει με την ταχύτητα, οκ. Πολλά αυγά έχουμε φάει σήμερα. Άλλο ένα αυγουλάκι, για να δούμε. Ναι, melee damage 2.54, επιτέλους. Επιτέλους, ωραία, τα βγάζουμε όλα. Και ρίχνουμε το αυγουλάκι μας εδώ. Επιτέλους melee damage 2.54, το τερματίσαμε το melee damage. Και έχουμε εξοδέψει 669 elements. 669 elements. Πάρα πολύ καλά. Και έχουμε melee damage 2.54 δίδυμα. Δίδυμα. Ωραία, ωραία. 2.54 δίδυμα. Ήμασταν λίγο ατυχή. Λοιπόν, damage 2.54. Ωραία, και εδώ damage 2.54. Τέλεια! Το damage το έχουμε τερματισμένο. Το ερώτημα είναι τώρα, κρατάμε αυτό και τέλος ή να κάνουμε και το health? Λοιπόν, health έχουμε αυτά τα τρία, τα οποία είναι στο 40. Είναι στο 40 και τα τρία. Για να το πάμε 2.54, θέλουμε 107, είναι... Ναι, ωραία, θα κάνουμε πάλι εκατοστάρικο. Αυτό εδώ γιατί δεν έχει όνομα? Περίμενε λίγο, έχω βάλει κάτι λαθός. Health 40. By the way, αυτά έχουν και... Ναι, damage 2.34 που δεν με ένιαξε, δεν το έχω σημειώσει καν, ας πούμε. Έχω σημειώσει το 40 του health γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ωραία, και... Ωραία, ξεκινάμε. Όλα female, όλα breed, και κάνουμε το πρώτο male και δίνουμε 100 εδώ και 100 εδώ γιατί είμαστε large και θέλουμε να ξοδέψουμε πολλά element. Βλέπω εδώ τώρα ότι με αυτά τα λίγα από 20 που πήγε 40 το health, ουσιαστικά ανέβηκε κάπου 100.000, πήγε 700.000 το health του. Έχουμε δύο καινούργια βουλάκια. Πήραμε damage, να βλέπετε. Ουσιαστικά, κοίτα να δεις, το πήγε 2.55, δεν θα... εντάξει, και 200 oxygen. Ναι, θα μπορούσαμε και αυτό εδώ να το κρατήσουμε, θεωρητικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα τα γίνησω και τα δύο, ωραία. Α, μου το δίνει και το spyglass, τέλεια, ναι. Και εμείς όμως θέλουμε να πάρει 200 στο health, αλλά είδατε ουσιαστικά... Πήγε χαμένο γιατί πήρε μόνο 20 κάτι στο damage και όλα τα άλλα element απλά τα χάνεις γιατί έχει όριο στο 2.55 και δεν πάει παραπάνω. Στο πάει 2.55 το damage, αλλά επειδή το 2.55 ουσιαστικά είναι μπαγκαρισμένο και αν ένα ζώο έχει 2.55 στο wild στατιστικό δεν μπορείς να το κάνει να του δώσει level up. Έχω βάλει ένα mod που όταν βγάλεις το ζώο έξω από 2.55 το γυρνάει σε 2.54 ώστε να έχεις δυνατότητα να του δώσεις level up, γιατί άμα είναι 2.55 κλειδώνει το στατιστικό και δεν μπορείς να του δώσεις level up, άρα το έχουμε κάνει έτσι. Λοιπόν, πήραμε τίποτα? Πήραμε, ναι, 240 health, ωραία, stop breeding, έχουμε αυτό που θέλουμε, Πάμε να το γεννήσουμε και δεν ξέρω άμα θα πάω για 2.55 στο health και αυτό εδώ και το 2.40 νομίζω καλό είναι. Λοιπόν, για να δούμε πόσο πήγε το health. Κοίτα να δεις, είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια. Νομίζω δεν χρειάζομαι παραπάνω health. 4 εκατομμύρια, απίστευτο, ναι. Και είναι χωρίς imprint αυτό, έτσι. Μπορούμε να το δώσουμε το ποτάκι για imprint. Πολύ ωραία. Απλά τώρα πρέπει να συνδυάσουμε το 2.54 mill damage με το 2.40 health. Θα έχουμε 3 θηλυκά 2.54 στο damage και ένα αρσενικό 2.40 στο health. Και ουσιαστικά θέλουμε συνδυασμό να βγάλουμε. Και άμα θέλω του βάζω και 7 element ακόμα, μήπως και τερματίσουμε και το health. Αν όχι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, εδώ... Mail 7, μισό λεπτό, 7. Ναι, είναι 21 element παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε element, ας μην τα τσιγκουνευόμαστε χωρίς λόγο. Για να δούμε, να βγήκανε κιόλας. Το 14 το πήρε στο food. Εδώ έχει 2.54 damage, έχει 20 health μόνο. Πάλι στο food πήρε το mutation. Εδώ δεν έχει τίποτα, έχει 2.34 damage σε 2... δεν μας κάνουν αυτά, δεν μας κάνει κανένα, θα τα φάμε και τα 3 και περιμένουμε την επόμενη γύρα. Ωραία, τώρα επειδή ουσιαστικά το cooldown είναι διαφορετικό για κάθε θηλυκό, θα βγει ένα-ένα το αυγό, δεν θα βγαίνουν και τα 3 μαζί. Πήρε στο weight, δεν πήρε καλό health, πήρε καλό damage, αλλά τι να το κάνουμε. Ωραία, καλή μας όρεξη και περιμένουμε το επόμενο. Α, βγήκανε 2 μαζί. Λοιπόν, damage 2.48, health 2.40, δεν. Και 34, α, πήρε το, ναι, πήρε το 20 health και πήρε mutation εκεί. Ναι, δεν μας κάνει αυτό, φίλε μου, δεν μας κάνει. Επόμενο αυγουλάκι, ναι, 54 health. Δεν μας κάνει το 54 health. Ναι, παίρνει από τα μικρά. Μία πήρε, τώρα πήρε από το 40, πριν είχε πάρει από το 20. Εμείς θέλουμε να πάρει το 2.40, αλλά δεν το βλέπω να μας κάνει τη χάρη. Τουλάχιστον ξέρεις τι. Ωραία, ας μην πάρει, κάτι έξτρα. Εδώ πήρε... Κοίτα, έχουμε 2.40 health και 2.54 damage, αυτό που θέλαμε. Οπότε αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε. Και αυτό το ίδιο, 2.40 health, 2.54 damage και αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θα πάει 2.54 το health. Μπορεί να το κάνω εκτός κάμερας κάποια στιγμή. Για την ώρα μπορούμε να σταματήσουμε το breeding. Και έχουμε ξοδέψει 1080 element. Και μπορούσαμε να είχαμε εξοδέψει λιγότερα αν δεν πηγαίναμε για να τερματίσουμε και το health. Αλλά, οκ, λοιπόν, ρίχνουμε κάτω ένα-δύο και μόλις γεννηθούν παίρνουμε το ένα από τα δύο και πάμε να το δοκιμάσουμε. Ωραία, για να δούμε τι μας έβγαλε. Εδώ, 2.40, 2.54. 2.40, 2.54 και δεν ξέρω μήπως, όχι, δεν έβγαλε, αυτά τα δύο μόνο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 4 σχεδόν εκατομμύρια health και 1600% mill damage. Πάμε να δούμε πώς μεταφράζονται όλα αυτά. Μου πήρε περίπου 45 λεπτά από την αρχή του βίντεο μέχρι εδώ. Για όποιον ενδιαφέρεται πόση ώρα έκανα για όλα αυτά. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα έχει βγει στο βίντεο γιατί προφανώς θα έχω κόψει πολλά σημεία εκεί που περίμενα. Για να δούμε. Ωραία, πάμε κάπου αλλού. Πάμε, ξέρω εγώ, στο Asgard. Να το δοκιμάσουμε, να δούμε πόσο damage κάνει. Επίσης αρχικό damage, έτσι. Μπορούμε να το δώσουμε και level up. Για να δούμε. 19.000 αρχικό damage. Wow. 19.000 αρχικό. Τόσο κάνουν κάποια ζώα τελικά, τελικό damage και πάλι λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία. Τι να δώσω πρώτα. Να δώσω πρώτα το Adult ή πρώτα τα level. Άντε, δώσε το Adult να δούμε το αρχικό damage με imprint. Βλέπετε τώρα έχει imprint. Imprint αλλά χωρίς levels. 37.800. Και το health. Καλά, το health κοντεύει 6 εκατομμύρια. Ναι, 5,8. Ωραία. Εάν του δίναμε και αυτά τα λίγα έξτρα, βέβαια κοίτα πόσο γρήγορα χάνει health, έτσι. Χάνει χιλιάρικα, ναι. Επειδή είναι decaying, χάνει health μόνο του. Ωραία. Και είναι και πολύ γρήγορο. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορεί να τα έχουμε και όλα δικά μας. Ωραία, κατέβα. Full damage. Δεν φάνηκε να πάρει full damage, δεν ξέρω αν θέλει περισσότερο ύψος. Είναι πολύ ψηλό και έχει μια δυσκολία να βαράει τα μικρά ζωάκια. Και αυτό τώρα που είναι πίσω μου δεν το έχουμε. Πρέπει να πάμε έτσι, να στρίψουμε και να ξανάρθουμε. Έλα εδώ, δεν θα φύγεις τώρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 37.800. Πάμε να δώσουμε 100 level όλα στο mini damage, γιατί δεν έχει νόημα να δώσει πουθενά αλλού. Έχει ήδη πάρα πολύ health. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, έχει ήδη πολύ ταχύτητα και έχει ήδη αρκετό... Λοιπόν, 102.000. Αρκετό speed θα έλεγα. 102.000. Το πρώτο μας ζώο, το μοναδικό ζώο αυτή τη στιγμή που έχουμε που κάνει... Ήταν Vanilla Stego. Ναι. Το που κάνει πάνω από 100.000 damage. 102.000. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε δοκιμάσει τη φωτιά, η οποία τώρα κάνει 8.500 κάθε τσικ. Μάλλον. Αλλά το δούμε και εδώ λίγο. Ναι. 5.702 κάθε τσικ. 8.500 κάθε τσικ. Δεν ξέρω, ήταν με boosted μάλλον. Πάμε να δούμε και εδώ που είναι μόνο του. 8.500 κάθε τσικ. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας αντισταθεί πλέον. Οπότε πάμε να κάνουμε summon το πιο δυνατό boss που υπάρχει στο mod. Εδώ πέρα. Πόσο health έχεις, μην ψοφήσεις. Ωραία, καλά είσαι. Και ναι, θα βάλω όλα τα υλικά εδώ και θα τα κάνουμε pull εδώ μέσα. Λοιπόν, να τα κάνουμε με τη σειρά που τα έχει εδώ ή να τα κάνουμε με δική μας σειρά? Πάμε να τα κάνουμε με την αντίθετη σειρά από ό,τι τα έχει εδώ. Πάμε πρώτα στο τρίτο. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο δυνατό θα είναι ή πόσο αυτό, πόσο δύσκολο. Υποτίθεται ότι έχουμε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Να το. Λοιπόν. Sabertooth Mother είναι Bionic Lysrix 150, 12 εκατομμύρια health. Έλα εδώ. Κάνουμε 300.000. Κάνουμε αυξημένο damage. Κάτσε να δούμε το δεξί κλικ. Το δεξί κλικ φαίνεται να είναι πολύ δυνατό και μου κάνει πάρα πολύ damage. Όχι, δεν μου κάνει πολύ damage, απλά έχω ήδη χάσει health. Ωραία, από το μόνο που μου χάνει. Ωραία. Κάνει κάπου 200.000 και το δεξί κλικ. Νομίζω είναι το ίδιο ακριβώς. Τι γίνεται ρε παιδιά, βρέχει laser από τον ουρανό. Ωραία, έχει πολύ health. Οπότε χαίρομαι που κάναμε τόσο πολλά mutations και έχουμε τερματίσει το damage μας, διότι με οποιοδήποτε άλλο ζώο θα δυσκολευόμασταν. Ναι, αυτά που πέφτουν από πάνω κάνουν damage και στο δικό μου παίκτη. Για να δούμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δυνατή μουσική εννοείται. Και πήραμε δύο σημαίες, δύο ίδιες σημαίες, γιατί είναι και τα δύο banner 6. Θα τα δούμε σπίτι αυτά. Αυτά τα είχαμε. 100 element, οκ, πήραμε 100 element πίσω από όλα όσα εξοδέψαμε. Gaia Leaves 50, 15 Dreadful και 15 Divine Souls, Spider Flag και Dragon Flag και Gorilla Flag. What the crap, οκ. Μέσα στο ζώο πήραμε μόνο αυτά τα δύο flags και όλα τα άλλα υλικά τα πήραμε πάνω μας. Οπότε, αφού τα περισσότερα τα παίρνουμε πάνω μας, τα βάζω όλα στο ζώο. Νομίζω δεν μπορούμε να μαζέψουμε το πτώμα, δυστυχώς. Όχι. Κάνει ένα εφέ περίεργο, αλλά δεν μας αφήνει να... Α, το πτώμα έφυγε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε το επόμενο ποσάκι. Εδώ πέρα. Κάναμε αυτό. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ. Siren Head. Να δούμε τι τρελό ποσάκι θα είναι αυτό πάλι. Πάμε να φύγουμε λίγο μακριά, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ω Παναγιά μου. Τι είναι αυτό το μακρινάρι. Περίμενε. Ναι. Κάτι έχει στο κεφάλι του. 12,8 εκατομμύρια. Bionic Siren Head. Οκ. Είναι boss τώρα αυτό. Για πάμε λίγο να δούμε τι θα του κάνουμε, τι θα μας κάνει. 102.000. Όπα, κάτι βρέχει. Βρέχει μετεωρίτες. Κάνει πιπ. Κοντεύει να ψοφήσει το τέτοιο μου. Χιλ. Ωραία, έκανα εγώ εκεί με τσιγκούνις. Βάλε αυτά στο 3. Ωραία. Δεξί κλικ. Όχι, δεξί κλικ νομίζω είπαμε κάνει κάπου. Όχι, κάνει 200.000. Εγώ το κάνω 100 τώρα. Αχ, το δεξί δεν πιάνει. Δεν πιάνει το δεξί κλικ. Ωραία. Αριστερό κλικ μόνο. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό το χρονόμετρο πάνω. Είναι... Α, Explore Note. Επειδή σκοτώσαμε την Brood Mother έχουμε επί 2 XP. Είμαστε τερματισμένοι στα XP. Δεν το θέλουμε το επί 2. Αλλά καλή φάση. Είναι λίγο σκοτεινά τώρα. Α, λοιπόν, έχει 2 ηχεία πάνω στο κεφάλι του. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το δείξω να φαίνεται καλά. Βράδιασε κιόλας. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραίος είναι. Ωραίος είναι ο τυπάς. Πολύ ωραίος. Τον έχουμε στη μέση. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε. Πάλι βρέχει. Εγώ έχω το δάχτυλό μου στο 3 γιατί χάνει και ο παίχτης μου health με όλα αυτά που πέφτουν από πάνω. Άου! Έκανα heal αμέσως γιατί αυτό το μεγάλο που έπεσε, παιδιά, μου φάγει όλο μου το health. Ήταν λίγο επικίνδυνο. Οκ. Κάνει πολύ damage αυτή η βλακεία. Ειδικά στον παίκτη βασικά. Οπότε άμα ξαναρίξει το μεγάλο μετεωρίτη να φύγουμε. Δεν ψοφάει κιόλας, έχει πολύ health. Οκ. Εγώ δεν ήξερα ότι τα ποσάκια του, αυτά τα καινούργια δεν τα είχα ξαναδεί. Εγώ ήξερα μέχρι το άλλο το boss που θα κάνουμε μετά από αυτό. Ότι είναι το... Κάνει πιπ. Φεύγω. Θα πέσει κάτι να φύγω, τι να κάνω. Κάνει πιπ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν έριξε τίποτα. Απλά έκανε πιπ. Ωραία. Άλλη μία. Έφυγες! Λοιπόν, τι πήραμε. Πήραμε ένα blueprint για mech. Εν τω μεταξύ πίσω κάπου έχω πάω να ανέβω εδώ. Ωραία. Πάλι 100 element. 50 gaia leaves, 15 και 15 souls. Spider dragon και gorilla flag. Τα ίδια ακριβώς πήραμε. Και εδώ πέρα, περίμενα θα το δούμε το blueprint σε λίγο. Πήραμε... Όχι, αυτά ήταν από πριν. Οκ. Λοιπόν, πήραμε Primitive Unassembled Mech. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλό weight, μέτριο damage, μέτριο stamina, μέτριο health. Ωραία. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο, αν και αποκλείεται να έχουμε τα υλικά που ζητάει για να το κραφτάρουμε. Θέλει πολλά υλικά από ό,τι βλέπω. Και... ναι. Ένα από το καθένα. Μπορεί να τα έχω γιατί χθες το βράδυ σκότωσα ένα μηχανικό βάτραχο και πήρα κάτι εξαρτήματα τέτοια. Οκ. Να περιμένουμε λίγο να ξημερώσει θα έλεγα. Πάμε να φάμε αυτό. Να περιμένουμε να ξημερώσει για να βλέπουμε. Ωραία, θα μου βγάλει ether. Ωραία, πάμε να φάμε και τον ether. Πολύ ωραία. Παίρνει λίγη ωρίτσα ο Ether. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε λιγάκι να ξημερώσει. Δεν θα αργήσει καθόλου να ξημερώσει. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο boss. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν ξημέρωσε εντελώς, αλλά με λίγο γκάμα θα είμαστε τέλεια. Ναι, πάω να κάνω summon το boss. Και θα κάνω μετά και heal. Ωραία. Θα με δει τώρα αυτό. Α, δεν σας έδειξα. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ, Titanium Maul, ή Maul μάλλον, το οποίο κάνει πάρα πολύ damage και με το melee damage 500% που έχω στον παίκτη μου, κάνω 4.000 σχεδόν damage. Σχεδόν 4.000 damage. Έλα πιο κοντά. Οκ, αφού το θες έτσι. Αφού το θες έτσι, πάμε έτσι. Παπ. Πού. Ωραία. Ωραία. Health έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν. Ω, το προσφέρασα. Πίσω. Λοιπόν, εδώ. Είναι όλα πολύ φωτεινά. End boss. Και πάμε να δούμε τον Καρντρας, το οποίο ήταν το τελικό boss του mod μέχρι την τελευταία φορά που παίξαμε Gaia, το πρώτο Gaia. Ωραία. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα το τελικό boss αυτό. Όπα, γκόλεμ. Ναι, είδα μια πέτρα στον αέρα, αλλά εγώ ήθελα να φτώσω το Raptor. Ωραία. Κάτι με κάνει τώρα, περίμενε. Friendly Raptor. Δεν μου κάνει το Friendly Raptor όλα αυτά τα αίματα. Ναι. Βγαίνουν ζωάκια από το πουθενά. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό είναι ένα λίγο πιο εντυπωσιακό boss. Έχει πάρα πολλά minions. Να τα βγάζει και ο Μίχλη. Είναι level 22 εκατομμύρια health. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και μην το κάνετε κοντά στη βάση σας, γιατί όλα αυτά τα minions θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Heal. Ωραία, και ξεκινάμε τη μάχη με full health. Βγάζει, νομίζω, όλα τα lesser μποσάκια σαν minions. Αυτά που είχαμε δει στην αρχή, που κάναμε την προηγούμενη φορά. Νομίζω το δεξί κλικ δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Ναι, πιο εύκολο ήταν αυτό από τα άλλα δύο. Ωραία. Πολύ αίμα. Ωραία, ψηλά εύκολη μάχη. Για να δούμε τι πήραμε. Τι είναι αυτό πάλι. Τι θες εσύ. Αν είναι δυνατόν. Φύγε από εδώ. Κακό βουρδούνι. Λοιπόν. Κλείνουμε τον κάμα. Για να δούμε τι πήραμε. Πάλι 15 τέτοια και 16 τέτοια. Έχα ήδη ένα από κάτι άλλο. Ένα στέκο που σκοτώσαμε πριν. Gorilla Dragon Spider Flag. Gaia Leaves και 100 element. Τα κλασικά. Και εδώ κάτω. Δεν νομίζω ότι πήραμε τίποτα. Demonic Σπαθή. Αυτό εδώ είναι κάτι ιδιαίτερο. 3 hit will kill anything. Oh. Ναι. Για. Με 3 hit λέει σκοτώνω τα πάντα. Δεν έχει σημασία πόσο health θα έχει το ζώο που θα βαρέσω. Απλά θέλει 3 hit. Με 3 hit σκοτώνω τα πάντα. Περίμενε. Πόσο health θα έχεις εσύ. Εσύ έχεις... σχεδόν 6.000, έχεις χάσει και λίγο. Ωραία. 1, 2, 3. Όντως. Όπα. Αυτό είναι το δικό μου, τι έπαθε. Περίμενε, περίμενε. Κρόνομαν της. Με έχει κρονοποιήσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεξί κλικ έχουμε. Τίποτα, δεν... Ωραία. Ωραία. Είναι και τεράστιος και είναι και τεράστια τα αίματα που βγαίνουν και είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, έχει ένα γίγκα εδώ, 150. Δεν μου πάει το χέρι να σκοτώσω 150 γίγκα, θα με βρίσετε. Για να δούμε τώρα. Έχει και ένα έφερ. Μου φωνάζουν όλοι μαζί. Με σπρώχνει όμως. Εγώ κάνω με το σπαθί μου, αλλά αυτοί με σπρώχνουνε. Δεν ξέρω αν έχω πετύχει κάποιον μια-δυο φορές. Ωραία, σκότωσα έναν Vanilla Tech Rex. Το σκότωσα το Dreadful Giga, δεν ξέρω πόσες φορές τον χτύπησα. Πάντως έφυγε. Ωραία, ωραία. Φύγε από τη μέση, να περάσω. Δεν μπορώ να φάω το πτώμα. Λοιπόν. Έχει ένα Aether Guardian, 150. Δεν ξέρω αν αυτό το σπαθί πιάνει σε Aether, αλλά νομίζω ότι δεν πιάνει σε Aether. Επίσης, έχω ξεχάσει το ζώο μου και δεν θέλω να κάνει decay. Okay. Δεν το έχω βάλει tracker, οπότε αν πεθάνουμε θα είναι πολύ κακό. Πάμε λίγο εκεί. Ωραία. Ας μην ανέβω. Εδώ. Πάρε ένα tracker. Έτσι. Παμ. Και βασικά μην είσαι εδώ πάνω. Κατέβα κάτω κι εσύ εδώ μαζί μου. Έτσι. Και είναι passive, τέλεια. Για να δούμε. Ένα, δύο, τρία. Του κάνω 4 damage. Του κάνω 4. Φύγε! Φύγε, του κάνω 4 damage. Μισό λεπτάκι. Ή αυτός μου κάνει 4, δεν κατάλαβα. Πάντως δεν έπαθε τίποτα. Ωραία, δεν πιάνει σε boss. Είναι μόνο για τα απλά ζωάκια. Δεν πιάνει καθόλου σε boss. Οπότε πάμε με το παραδοσιακό τρόπο. Καταπληκτικά. Και κάθε φορά που σκοτώνουμε ένα έθερ βγαίνει ένα κρίσταλ ζώο. Τα οποία κρίσταλ ζώα, όπως είχαμε δει και από τον Dodecurus, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό. Αυτό. Ξέχασα να δώσω όνομα. Θα το ονομάσουμε όπως και το αρχικό, το προηγούμενο. Εδώ πέρα δηλαδή Κοκαλιάρης. Καλό ονοματάκι ήτανε. Και νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι. Μούσκα σε έναν τόντο. Διότι έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα. Δεν πρέπει να παρατάμε πράγματα στο σερβερ. Πρέπει να τα σηκώνουμε όταν τελειώνουμε αυτό που κάνουμε. Οπότε και εσείς άμα κάνετε κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να έρθετε μετά και να σηκώσετε το πράγμα αυτό και μετά να πάτε σπίτι. Ωραία, λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το επεισόδιο βγήκε μικρό ή μεγάλο. Εμένα μου πήρε 1 ώρα και 10 λεπτά για να το γράψω. Ελπίζω τώρα στο μοντάζ θα κόψω πολύ πράγμα, ειδικά εκεί που περίμενα με τα αυγά και αυτά. Πάμε να διάσουμε το inventory του. No storage found, no storage found. Ωραία, τα διάσαμε το inventory του. Παίρνουμε και τα υπόλοιπα πάνω μας. Και να το βάλουμε σε μπάλα για να μην ψοφήσει. Και να δούμε λίγο τις σημαίες. Εντάξει, όχι τις κλασικές, αυτές τις έχουμε ξαναδεί. Πάμε να δούμε αυτή τη... Είναι λίγο μεγάλη. Πάμε να δούμε, θα τις βάλω από εδώ. Αυτή τη σημαία. Έτσι. Και έχω και άλλη μια τέτοια. Πάμε λίγο μακριά να τις δούμε γιατί είναι τεράστιες. Αχα. Πολύ ωραίο κάδρο θα μπορούσε να πει κανείς. Πιο πολύ σαν κάδρο μοιάζει και όχι σαν... Ωραία είναι, πολύ ωραία. Είναι πιο μεγάλη από τη βάση μου σε ύψος. Θα μπορούσε κάλλιστα να μπει εδώ στη γωνία στα pillars και να έρχεται ωραία στο ύψος. Ωραία, μια χαρά, θα δούμε που θα τη βάλουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, με βοηθάει πάρα πολύ το like. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι και δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe, κάντε subscribe. Ένα κλικ είναι εκεί που λέει συνδρομή νομίζω από κάτω. Πατήστε και το καμπανάκι όσοι δεν το έχετε πατήσει για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου αύριο είναι 5η και έχουμε live stream. Δεν έχουμε βίντεο αύριο, αύριο έχουμε live stream 3 η ώρα το μεσημέρι στο Τρόβο. Καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο στο Τρόβο. Γεια σας!